Η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου κατήγγειλαν ότι η 33χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στη Γαδά μετά τη σύλληψή της για το θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Η Ρούλα, όταν τη συνέλαβαν, της είπαν ότι το βράδυ θα την έχουν αφήσει από την ασφάλεια. Αυτό δεν συνέβη. Ανέβηκα στην Αθήνα και είδα το παιδί μου χτυπημένο. Στο πρόσωπο είχε φάει μπουνιές. Τα πλευρά της είναι κατάμαυρα, είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της. Δεν μπορεί να σταθεί, δεν κοιμάται και δεν τρώει. Τι συμπεριφορά είναι αυτή και από ποιον? Της τραβάγανε τα μαλλιά και της έλεγαν ομολόγησε. Δεν το έκανα, έλεγε εκείνη. Για την καταγγελία διατάχθηκε έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών με τους αστυνομικούς της ασφάλειας να επισκέπτονται τη Ρούλα Πισπυρίγκου στο κελί της, στον 7ο όροφο του αστυνομικού μεγάρου Αθηνών. Από την πλευρά της, η ελληνική αστυνομία διαψεύδει τις καταγγελίες περί ξυλοδαρμού, όπως επίσης και η ίδια η κατηγορούμενη.